200 λοιπόν 93 τα κρούσματα, τα περισσότερα από την αρχή της πανδημίας, από τότε που ξεκίνησε και η καταμέτρηση των κρούσματων στην ελληνική επικράτεια. Θα καλησπερίσουμε από την Κρήτη στην Αθήνα την καθηγήτρια λοιμοξιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ελένη Γιαμαρέλου. Κυρία Γιαμαρέλου, εξαιρετική τιμή που σας έχουμε απόψε στο Δελτίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, δική μου τιμή και χαρά. Μην το αμφισβητείτε. Και χαιρόμαστε που το λέτε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με ένα δικό σας σχόλιο. Σήμερα έχουμε 293 κρούσματα. Δηλαδή, είναι τα περισσότερα από την στιγμή που ΕΟΔΗ άρχισε την καταγραφή. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Γιατί, παρόλο που τον τελευταίο μήνα έχουμε τον ίδιο ρυθμό κρουσμάτων που είχαμε τους 5 πρώτους μήνες, εκείνο που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν έχουμε μπει στο δεύτερο κύμα, είναι ότι αυτή τη στιγμή γυρίζουν οι παραθεριστές, περιμένουμε και άλλους να γυρίσουν, άτομα τα οποία βρέθηκαν με υψηλό συχνοτισμό και ήταν επόμενο και αναμενόμενο να αυξηθούν τα κρούσματα. Γι' αυτό και γίνονται συνεχείς παρακλήσεις με την κυριολεξία της λέξης, να γυρίσουν μια εβδομάδα νωρίτερα, και όσοι γυρίσουν ακόμα και τώρα ή ξέρω εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο να φυλαχτούν καμιά εβδομάδα. Όσοι μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους. Είναι ένα προσωπικό lockdown, το οποίο όμως θα έχει σαν αποτέλεσμα όσοι είναι ασυμπτωματικοί, γιατί βέβαια αν είσαι συμπτωματικός θα πας στο γιατρό σου, οι ασυμπτωματικοί που είναι περίπου το 30% των μολύνσεων να μην μεταδώσουν. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιπλέον να ξαναποφύγουμε τους συχνοτισμούς, να φοράμε σωστά τη μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους και στους ανοιχτούς όπου προβλέπεται ότι θα υπάρχει συχνοτισμός, και επειδή αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις, καλό είναι να έχεις τη μάσκα στη τσάντα σου και να εφαρμόζουμε τους κανόνες υγιεινής με ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Την περίοδο της πανδημίας, με πολύ λιγότερα κρούσματα, την περίοδο της καραντίνας θέλω να πούμε, πολύ περισσότερα κρούσματα, είχαμε αρκετούς ασθενείς στη ΜΕΔ, δηλαδή φτάσαμε μέχρι και το 95. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 ασθενείς στη ΜΕΔ, με σχεδόν πενταπλάσια κρούσματα από την περίοδο της καραντίνας. Και θα σας ρωτήσω στο επιστημονικό κομμάτι. Ο ιός έχει μικρότερη επιθετικότητα ή απλά επειδή προσβάλλονται οι νέοι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά τα βαριά περιστατικά? Ναι. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι προσβάλλονται οι νέοι, και από αυτούς τους 33 που νοσηλεύονται τώρα στις μονάδες διασωληνωμένοι, οι μισοί είναι νέοι άνθρωποι, κάτω των 45 ετών. Και θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του ευξημένου κινδύνου και τα άτομα που είναι άνω των 65-70 ετών έχουν μάθει να φυλάγονται, φορούν με ακρίβεια τη μάσχα τους, θα βγουν έξω εφόσον χρειάζεται να βγουν. Αντίθετα, οι νέοι μας, το ξέρετε, είναι πιο ελεύθεροι, πιο φιλελεύθεροι, πιο αισιόδοξοι, ίσως πιο φοβισμένοι, δεν θέλουν τη μάσκα, δεν θέλουν να στερηθούν τους συχνοτισμούς. Όμως και αυτοί, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο της ευθύνης, και νομίζω ότι ενώ έχουμε τόσα πολλά κρούσματα, δεν έχουμε πολλούς διασωληνωμένους, αυτό ακριβώς οφείλεται στο ότι είναι περισσότεροι οι νέοι, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό είναι ασυμπτωματικοί ή εμφανίζουν πολύ ελαφρότερη λίμωξη. Άρα και εδώ, με εισαγωγικά βέβαια, υπάρχει ένα παραθυράκι αισιοδοξίας ότι ακόμα προλαβαίνουμε. Μάλιστα. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ο δείκτης ρο. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούμε από πολλούς συναδέλφους σας, ο δείκτης ρο είναι οριακά πάνω από το 1. Με βάση τις δικές σας εκτιμήσεις, επειδή αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα επιστρέφουν οι παραθεριστές, το ίδιο ισχύει και στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αλλάξει αρκετά, και τι είναι αυτό που πρέπει να κινητοποιήσει και την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους πολίτες? Ποια είναι η λεγόμενη κόκκινη γραμμή? Ναι. Κοιτάξτε, η κόκκινη γραμμή δεν είναι μόνο το ρο. Από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε πριν από 3 ή 4 μέρες ένας πίνακας, ο οποίος σου λέει ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Εντάξει, το ρο πάνω από το 1, πάνω από το 1 είναι κάτι που σου λέει μπαίνει στην κόκκινη γραμμή, πρόσεξε πολύ. Όμως, πιο πρακτικά, βάζουμε 4 γραμμές. Η μία γραμμή είναι η πράσινη, η δεύτερη είναι η κίτρινη, η τρίτη είναι η πορτοκαλιά και η τέταρτη είναι κόκκινη. Πώς αυτές διαχωρίζονται? Πρέπει να ξέρω
ανά 100.000 κατοίκους την ημέρα πόσα κρούσματα έχω. Και λέμε ότι αν έχω ένα κρούσμα την ημέρα ανά 100.000 κατοίκους, που πρέπει αυτό να γίνει αναγωγή στα 10 εκατομμύρια που είμαστε, τότε σε αυτή την περίπτωση είμαι στην πράσινη ζώνη. Εάν το 1 αγγίσει το 10, είμαι στην κίτρινη ζώνη. Μέχρι εκεί είναι καλά τα πράγματα. Αν όμως αρχίσω και ξεπερνάω τα 10 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους την ημέρα, τότε και φτάνοντας στο 25 και ξεπερνώντας τα 25 κρούσματα, είμαι στην πορτοκαλιά και στην κόκκινη ζώνη, που χτυπάει καμπανάκι, που σημαίνει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα, αλλά προς Θεού να μην φτάσουμε εκεί, γιατί τότε θα αναγκαστούμε να θυμηθούμε τα παλιά lockdown, τα οποία δεν τα θέλουμε πουδενή λόγο και πιστεύουμε ότι δεν θα εφαρμοστούν. Τώρα, στην Κρήτη, μιας και μιλάτε και σε κρητικό κανάλι, από την αρχή της πανδημίας, στην περίοδο της καραντίνας, είχαμε 22 κρούσματα. Από την έναρξη της τουριστικής περίοδου μέχρι και σήμερα, έχουμε 237 κρούσματα καταγεγραμμένα, 125 εκ των οποίων είναι ενεργά. Όμως, έχουμε περίπου 600.000 τουρίστες που ήρθαν τον Ιούλιο και μέχρι τώρα τον Αύγουστο, και από τους 600.000 τουρίστες, μόλις 50 ήταν τα αρνητικά δείγματα στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης. Άρα, αυτό αποτυπώνει ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε οι πολίτες αυτής της χώρας που ζούμε, γιατί οι τουρίστες φαίνεται να είναι πιο προσεκτικοί. Σωστό, πολύ σωστό αυτό. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε αυτόν τον ειδικό αλγόριθμο που εφαρμόζεται, που έτσι ξέρουμε ποιους να εχνηλατήσουμε, διότι και αυτά τα λίγα κρούσματα, αν είχαν αμολυθεί και δεν τα είχαμε εχνηλατήσει, δεν εφαρμοζόταν ο δικός αλγόριθμος, τότε ο Θεός ξέρει πόσα κρούσματα θα είχαμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, ο μεγάλος αριθμός κρούσματων σε ένα ποσοστό οφείλεται ότι τώρα γίνονται κάθε μέρα πάρα πολλά τεστ. Ξεπερνάνε τις 12.000 τεστ την ημέρα. Οπότε ανιχνεύουμε πάρα πολλούς ασυμπτωματικούς, πράγμα το οποίο δεν γινότανε το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο των μολύνσεων. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ο ευξημένος αριθμός μπορεί να είναι αυτό που λέμε πλασματικός. Μάλιστα. Όσο περισσότερο ιχνηλατώ και ανιχνεύω, τόσο περισσότερα κρούσματα βρίσκω. Χωρίς όμως αυτό να μας δίνει το κύμα αισιοδοξίας, δεν έχουμε τίποτα και σορμίσουμε στους δρόμους και συνοστιζόμαστε και μη φοράμε τη μάσκα μας. Ή ας τη φοράω κάτω από τη μύτη μου, για να ανασένω και καλά. Πριν από 1,5 μήνα που είχαμε μιλήσει στην εκπομπή μου την ώρα αιχμής, είχατε πει ότι μέσα στο φθινόπωρο ενδεχομένως να έχουμε ένα εμβόλιο. Μάλιστα, αυτή η είδηση είχε κάνει και το γύρο της χώρας, κυρία Γιαμαρέλου. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που λέτε πλησιάζει στην πραγματικότητα, γιατί ήδη το εμβόλιο της Οξφόρδης φαίνεται να είναι μία ανάσα από το να, δοθεί, να ανάψει το πράσινο φως για τη χρήση του. Έχετε νέα στοιχεία για αυτό το εμβόλιο? Γιατί ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, είπε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε τις πρώτες δόσεις. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμβόλιο αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, είναι της AstraZeneca, σε χιλιάδες ανθρώπους για να δούνε όχι τη τοξικότητά του, γιατί το εμβόλιο δεν είναι τοξικό, αυτό αποδείχθηκε από την προηγούμενη φάση ελέγχου, να βεβαιωθούν ότι συγκριτικά με εκείνους που δεν πήραν το εμβόλιο, την αποτελεσματικότητά του. Και νομίζω ότι από αυτά που μας λένε οι υπεύθυνοι άνθρωποι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα πριν, το Νοέμβριο, το πολύ Δεκέμβριο, θα είναι έτοιμο να διατεθεί και η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για το Δεκέμβριο 700.000 δόσεις και από εκεί και πέρα 3 εκατομμύρια δόσεις, οι οποίες θα κατανεμηθούν αναλόγως. Με βέβαια προτεραιότητες, πρώτα οι υγειονομικοί, τα άτομα μεγάλης ηλικίας, οι ομάδες υψηλού κινδύνου και από εκεί βλέποντας και κάνοντας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το εμβόλιο κάνει πολύ καλή αντισωματική αντίδραση, αλλά επειδή κάποιος μπορεί να πει, μα αν δίνω 2 δόσεις, τότε τα 3 εκατομμύρια θα καλύψουν 1,5 εκατομμύριο και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Τι γίνεται? Αυτή λοιπόν τη στιγμή η Pfizer, που ο υπεύθυνος διευθυντής της είναι Έλληνας, ο κύριος Μπουρλάς, η Pfizer Αμερικής, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα το δικό της εμβόλιο και μπαίνει σε φάση 3, όπως και η αμερικανική Moderna, η οποία έχει ήδη μπει σε φάση 3 και καταλαβαίνετε ότι με όλους αυτούς θα γίνουν ειδικές συνομιλίες, ειδικές διευθετήσεις, ώστε να μην προμηθευτούμε εμβόλιο μόνον από μία πηγή, αλλά να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον πληθυσμό μας από 2, 3 και άλλες πηγές. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή αξίζει να σας πω ότι υπάρχουν 100
40 εμβόλια κατά άλλους 170 που δοκιμάζονται και από αυτά περίπου τα 50 είναι σε φάση 1, 2, 3. Μάλιστα. Άρα είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Άρα, συμπέρασμα. Ας κάνουμε υπομονή, ας εφαρμόσουμε τα μέτρα. 3-4 μήνες μας χωρίζουν ακόμα. Άρα, κυρία Γιαμαρέλου, για να ακούσουμε και αυτή την αισιόδοξη είδηση, και εγώ θα σας το μεταφέρω λίγο λαϊκά. Πότε θα έχουμε καθαρίσει από τον κορονοϊό? Δηλαδή, του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι μία ανάμνηση ο κορονοϊός ή θα υπάρχει ανάμεσά μας με την ίδια επικινδυνότητα? Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Το αν ο ιός αυτός θα συμπεριφερθεί σαν τον ιό της γρήπης, δηλαδή έκανε μια μεγάλη πανδημία και μετά εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά μας κάνοντας μικροεπιδημίες. Ή εάν θα εξακολουθεί να είναι έτσι δυνατός, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι έχουμε μπροστά μας το εμβόλιο. Άρα, το ένα είναι αν θα εξαφανιστεί, όπως έχει περιγραφεί με άλλους ιούς, και δεν θα τον ξαναδούμε μπροστά μας, μακάρι, ή θα είναι ένας ιός ο οποίος θα συνεχίσει να είναι ανάμεσά μας, αλλά με τη μορφή της γρήπης. Όπως το ήταν έναν ή ένα, ας πούμε. Ακριβώς. Όπως είναι και το πιθανότερο. Γι' αυτό τώρα που το είπατε, όλοι οι ομάδες υψηλού κινδύνου εμβολιάζονται για τη γρήπη αρχές Οκτώβρη. Δεν καθυστερούμε φέτος. Και για τον πνευμονιόκοκο. Και για τον πνευμονιόκοκο. Όσοι δεν έχουν, το έχουν εμβολιαστεί, μπορούν συγχρόνως να τα κάνουν. Αλλά παλιά λέγαμε ότι θέλουμε να αρχίσει λίγο το κρύο για να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης και λέγαμε τέλη Νοέμβρη. Φέτος θα ισχύει το αρχές Οκτώβρη για να απαλλαγούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον από την επίπτωση της γρήπης και να μην σου έρθει καπέλο και ο COVID. Έτσι. Κυρία Γιαμαρέλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Εγώ σας βράδυ. Ευχαριστώ. Τιμή μου. Ευχαριστώ. Χαρά να μου. Να είστε καλά. Και δική μας τιμή βεβαίως.